Η μοιρασιά. Κάποτε δύο απατεώνες συνάντησαν κάποιον και του πρότειναν να πάνε ένα μεγάλο ταξίδι και να μοιραστούν τα υπάρχοντά τους για αυτό το ταξίδι. Εκείνος δέχτηκε και ξεκίνησαν. Πέρασαν ταξιδεύοντας κάμποσες μέρες, όταν μια νύχτα διαπίστωσαν ότι τους είχαν σωθεί τα τρόφιμα εκτός από ένα μικρό κομμάτι κρέας. Τότε ο ένας από τους δυο απατεώνες είπε «Ας το βάλουμε στη θράκα να ψηθεί και μέχρι να ετοιμαστεί ας πάρουμε έναν υπνάκο και όταν ξυπνήσουμε εκείνος που θα έχει δει το πιο παράξενο όνειρο θα φάει όλο το κρέας». Συμφώνησαν και αφού βάλανε το κρέας να ψηθεί πέσανε για ύπνο. Οι δύο απατεώνες κοιμήθηκαν αμέσως, αλλά ο τρίτος της παρέας δεν μπορούσε να κοιμηθεί από την πείνα. Γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί, στο τέλος σηκώθηκε, τράβηξε το μισοψημένο κρέας από τη θράκα και το έφαγε στη στιγμή. Έπειτα, χορτάτος, έπεσε να κοιμηθεί. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι δυο απατεώνες ξύπνησαν και άρχισαν να διηγούνται τα όνειρά τους. Αυτός που είχε προτείνει να κοιμηθούν, είπε «Είδα ένα καταπληκτικό όνειρο. Ήμουνα, λέει, σε ένα παλάτι εξωτικό στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Έτρωγα, έπινα και διασκέδαζα μέρα και νύχτα. Περνούσα τόσο όμορφα που δεν μου έκανε καρδιά να γυρίσω εδώ πέρα πίσω». Ο άλλος είπε «Κι εγώ είδα ένα παράξενο όνειρο. Ήμουνα, λέει, σκλάβος σε ένα σκληρό άρχοντα και δούλευα ολημερής και ολονυχτής, νηστικός και κουρελής, ώσπου δεν άντεξα και πέθανα». «Φίλε, το κρέας μας ανήκει», είπε ο πρώτος. «Είδαμε πολύ παράξενα όνειρα». Εκείνη την ώρα σηκώθηκε και ο τρίτος, που έκανε πως κοιμόταν και είχε ακούσει όλα όσα είχαν πει οι δύο απατεώνες και τους είπε «Αυτό είναι θαύμα που σας βλέπω εδώ δίπλα μου». «Τι είναι αυτά που λες», έκαναν οι άλλοι. «Εμείς δεν το κουνήσαμε διόλο από εδώ. Ήμασταν ξαπλωμένοι κοντά σου και κοιμόμασταν όπως είχαμε συμφωνήσει». «Αυτό είναι στα αλήθεια πολύ περίεργο», είπε ο τρίτος, με μια έκφραση απορίας στο πρόσωπό του. «Εγώ είδα ένα περίεργο όνειρο. Ονειρεύτηκα πως ο ένας από σας πήγε μακριά σε ένα παλάτι και περνούσε τόσο ωραία που έμεινε εκεί και πως ο άλλος πέθανε στη σκλαβιά. Λυπήθηκα πολύ, τόσο πολύ που με εγκαταλείψατε εδώ πέρα στην ερημιά μόνο μου, που για να παρηγορηθώ έφαγα το κρέας».